Λοιπόν, καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο. Αερογέφυρα σε τόσο αγρίνιο. Πρώτος μεγάλος ημιτελικός. Ανάμεσα στην Εμπόριο Αρμάνι και την ΕΤΕ Αγρενίου. Οι δύο ομάδες πήραν εισιτήριο στα χθεσινά προημιτελικά. Πιο δύσκολα οι ερυθρόλευκοι χρειάστηκαν το έξτρα 5 λεπτό για να κάψουν την αντίσταση της ΕΔΑ. Της διεύθυνσης αστυνομίας Ακερμανίας. Έτσι, έτσι, Παντελή μου να τα λένε όλα. Λοιπόν, και η ομάδα του ΤΕ επιβλήθηκε στο δεύτερο χτεσινό αγώνα. Το πήρε πιο εύκολα. Έχει μεταγραφές. Έχει αλλαγές μάλλον καλύτερα, όχι μεταγραφές. Ο MVP της θεσινής αναμέτρησης απουσιάζει. Ο Νίκος Σοντάκιας είναι στη θέση του. Ο Γιώργος Λαζόπουλος. Καλός. Καλός, καλός. Θα τον δεις, θα δεις αυτό που τον ρώτησα. Να το, τώρα πάει μέσα. Τον έκοψε Τσιαμάκης. Πώς είναι λοιπόν από χθες. Τσιαμάκης, ναι, ναι. Μην μου το τζαντίσετε το Τσιαμάκη απόψε, σας παρακαλώ πολύ. Θέλω να είναι ήρεμη η κατάσταση. Γιατί είναι και αρχές της εβδομάδας, δεν είναι Σαββατοκύριακο να την αξιστάσει, θα παίρνει ένα σπίτι του μετά. Τασόπουλος δεν μας δικαιώσει στο σασότ, για να δούμε εδώ. Πιο κοντά, όχι. Παραμένει, 0-0. 0-0, 8-24. Μόλις ένα λεπτό και 40 δευτερόλεπτα από την ένταση του ίδιου. Παντελή, προβλέψεις κάνουμε. Τι λες, έλα, πάρει μια ομάδα, εσύ να πάω και εγώ μια άλλη. Οι έμποροι είπαν ότι θα κερδίσουν. Οι έμποροι είπαν ότι θα κερδίσουν, Εγώ λοιπόν είμαι με το... με τους γαλάζιους, και το χρώμα μου είναι ερυθρόλευκο, θα πάω με τους γαλάζιους απόψε, για να έχουμε και ενδιαφέρον. Τότε είπε, έχουμε πιθανότητες, Ωραία, πιθανότητες, οκ. Πάντως, μέχρι στιγμής και οι δύο ομάδες έχουν μπει κάπως μυδιασμένα μέσα. 2 και 10 χωρίς, χωρίς πόντο στο μάτς. Όχι, έτσι δεν θέλει. Πώς λέγεται ο αθλητής που αντικατέστησε τον Νίκο τον Τάγκα? Ο Γιώργος Τασόπουλος. Ο Γιώργος Τασόπουλος. Τέλεια. Μέχρι μέσα γρηγόρης του Βέλγιος. Κουβέλης, πρώτο καλάθι. Να πούμε για τον Κουβέλη ότι είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά αποτρέπει την ήττα στο τελευταίο δεκάλεπτο, τη στιγμή που η διεύθυνση της αστυνομίας έχει περάσει μπροστά στο σκόρ με 46-53. Ένα δικό του τρίποντο και ένα καλάθι δύο πόντων ουσιαστικά γύρισε το διακόπτη της αναμέτρησης και στην παιχνίδι στην παράταση, εκεί που το πήραν και ήταν εδώ, πήραν το εισιτήριο και ήταν εδώ στον πρώτο μεγάλο ημιτελικό. Και από ό,τι φαίνεται ξεκινάει και ζεστά και απόψε. 2-2 το σκορ. Ο Λέρης απάντησε στον Κουβέλη. Λέρης ο εκείνος νόστης ΤΕ, το playmaker. Και οι έμποροι σήμερα με νέο παίχτη. Ποιον? Γιαννοκώστας. Γιαννοκώστας, Το τριών πρώτων Λέρης ήταν ξανά. Κοντός έχει μπει... Λέρης 2-5. Καυτός. Έχει μπει καυτός. Έχουν κάνει ένα μικρό σερί 5-0. Έχει δώσει προβάδισμα τριών πόντων. Του και αμάγεις άμα τον αφήναμε το φενερίο αντίριο. Περιμένει και ο Σβίγκος για αλλαγή. Ο οποίος, να πούμε, ήρθε ο λίγο καθυστερημένος στο κλειστό.
ο χθεσινός MVP της αναμέτρησης. Μαζί με τον Κουβέλη, οι άνθρωποι οι οποίοι στείλαν την εμπόριο Αρμάνι στον αυξινό μεγάλο ημιτελικό. 5-42. Στους 5 πόντους η διαφορά. 2-2. 2-7. Ο Σόπουλος, ο οποίος, όπως είπε και ο Παντελής, θα αντικατέστησε σήμερα τον Νίκο τον Τάγκα, το χθεσινό MVP της αναμέτρησης. Ελπίζουμε να είναι παιδιές απόψη, γιατί οπότε το λέγαμε χθες. Ξεκινήσαμε με 2-2 πάνω. Α, εντάξει. Τασόπουλος, Κουβέλης. Άστο το συγκροτή. Κουβέλης άστο. Τρία εφτά. Την άμυνα και για να δούμε αν θα ρίξουν τη διαφορά είτε στο καλάθι είτε στον πόντο, όσο να εξοχίσουν έτσι ότι κάνει τον 6.75. Έλλης, θα προσποιηθεί, το φλότερ, βάλα στο σίδερο, Κασόπουλο στο αμυντικό, θα διασχίσει όλο το γήπεδο, θα πάει μέχρι μέσα, θα δει τον Λέρι, εκείνος δεν θα τελειώσει την φάση. Διαμάχη στο κουβέλι, δίκος περιμένει, την μπάλα δεν την πάρει ποτέ. Θα κερδίσει το φάουλ. Ήταν το δεύτερο ματικό για τους φιλοξενούμενους. Η επαναφορά θα γίνει απ' έξω. Βέλης αστοχή, σβήκος στο ριπόρ. Και Θεοφάνης στο τρίποντο, 6-7. Μάλιστα. Το παιχνίδι στον πόντο λοιπόν. 4-26 για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σε έναν ημιτελικό, δεν χωράνε προγνωστικά. Πάνε περίπατο. Αυλουσίες, τραυματισμοί, ενοχλήσεις. Κούραση, δεν υπάρχουν αυτά. Μιλούν μόνο οι παρόντες. Αν δεν υπάρχει ενέργεια, πιστέψτε με, είναι παιχνίδια τα οποία ο αθλητής καταφέρνει και αντλεί. Και την επαναφέρει σε επίπεδα σου να τον κάνει. Να παίξει και να δώσει τον καλύτερο του εαυτό. Λοιπόν, 3-41. Στο συν 3, Σβίγκος. Ξεκινάει από εκεί που το άφησε, εκτές, 8-9, και πάλι στον πόντο. Τι αλλαγή. Κουβέλης με Κουβέλη. Γρηγόρης Κουβέλης έξω, Φόδωρος Κουβέλης μέσα. Ευκαιρία όμως για προσπέραση. Με δύο βολές για το μπαλωμένο. Ο Βαλεντίνος, μάλιστα. Και Καρβελάς με Καρβαλιά. Η αλλαγή για το ΤΕ. Ποιος ήταν η πρώτη. Εννιά-εννιά. Έστω η δεύτερη βολή. Thank you.
πέρασμα. Σκαμάκι σου τριών πόντων άστοχο. Τρίποτα τη γωνία. Ο Λένς Πάταγε το όπιξο διαιτητή. 2-2-2-2-2. Τσαμάκι. Ο Λέρης πάει να κλέψει, όχι. Και σουτ. Ο Λέρης βρήκε πάσα, μεγάλη πάσα. Ο Κασόπουλος εδώ δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Και να κάνει το 9-13 και πάλι στο συν 4, σταθερά μπροστά. Από την ώρα που περάσανε. Μοναδική φορά που βρέθηκαν οι ερυθρόλευκοι σε θέση οδηγού ήταν το αρχικό 2-0. Δεν θα βρουν στόχο ούτε τώρα. Για να δούμε. Μετά το time-out λογικά θα έχουμε την αλλαγή. Λέρης είναι άστοχος αυτή τη φορά. Κάνει και κανένα στο πιο Λέρης. Εντάξει, πάμε μπαίνουν όλα μέσα. Ακόμα και ο Στεφκάρη τα χάνει κάποια στιγμή. Πόσο μάλλον ο Λέρης. Λοιπόν, Σβίκος, μπάλα στη γωνία. Airball, καταγής. Σε εκείνο κατέχει στην μπάλα, μένει στα χέρια του. Θα πάρει το φάουλα το παλωμένο. Τεταρτοματικό. Για τους φιλοξενούμενους. Το πρώτο για το Λεωτική Παιδούχους. Ίσως αυτό το μόλις ένα φάουλ λέει όλη την αλήθεια για το τι ακριβώς έχει συμβεί σε αυτά τα πρώτα 10 λεπτά εδώ στο κλειστό. Και από πού πηγάζει αυτό το 9-13 το προβάδισμα των φιλοξενούμενων. Ουσιαστικά οι ερυθρόλευκοι δεν έχουν μπει καθόλου στο ρυθμό του παιχνιδιού. Άμυνα με τα μάτια. 9-15 συν 6. Ο Κασόπουλος κάνει ό,τι θέλει. Νομίζω πιο άνετο πρώτο δεκάλεπτο δεν έχει ξαναβγάλει. Μάγκης θα προσποιηθεί, θα πάει από τα 4-5 μέτρα, θα σωθήσει. Μετράει το καλάθι του Θεοφάνη, οπότε 11-15 το σκορ του δεκαλέπτου. Πάμε λοιπόν σε μια μικρή διακοπή για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Δεύτερο δεκάλεπτο, 11-15 ξεκίνημα για το ΤΕ. Με επίθεση, ο Λέρης εκτελεί γρήγορα, άστοχα. Όχι, μετράει το καλάθι. Δεν πήγε καλάθι. Ρε. Δεν πήγε καλάθι. Ρε, δεν πήγε καλάθι. Δεν υπάρχει καλάθι. Μπερδεύτηκε και ο διευθυντής εδώ. Ρε. Πάμε σε διαβούλευση. Όχι, χαμηλά το φάζ. Ο Λέρης κλέβει. Βγαίνει στον εθνιδιασμό. Λέρης ευστοχή. 11-17. Ο Αντούνης κρατάει τα χαρτιά. Πρέπει να είναι πρώτο προβάδισμα 6 πόντων για το ΤΕ. 11-17, ναι, είναι για πρώτη φορά που βρήκαν οι μεξικότους, όσο ήταν και το 9-15. Εκεί προς αυτήν του πρώτου δεκαλέπτου, πρώτου μειώσεις 11 στην εκνοή του. Αλλά είναι σταθερά μπροστά, δεν έχουν χάσει το προβάδισμα.
κομμάτι σου τριούν φόντων με ταμπλό. Το βαλέ. Εύστοχο. 14-17. Τρίποντο στο τρίποντο λοιπόν. Η διαφορά πάλι στους 6 πόντους. Μέχρι στιγμής κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Με όποιον έχουμε μιλήσει τους ερυθρόλεπτους δυνάνε φαβορί. Θα πάει μέχρι μέσα. Για άλλη μια φορά από τους πλέον διακριθείς της ομάδας του. Αυτός που οδηγεί ουσιαστικά και προσπαθεί να ξυπνήσει και να τους βάλει εντός παιχνιδιού, εντός ρυθμού του πρώτου ημιτελικού. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί εμείς. Προσπαθούν ρυθμός από την αμυνά τους. Πασόπουλος ανενόχλητος για άλλη μια φορά και όσο τον αφήνουν έτσι συνεχίζει. Γνωστά στο χιτ και δικαιώνει και όσους με περίσσια ευκολία προχώρησαν σε αυτή την αντικατάσταση, δηλαδή να κάτσω λίγο να ξεκουραστεί και να πάρει την θέση του. Αλλαγή. Φοντασόβουλος, ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική εμφάνιση σε αυτές τις πρώτες στιγμές του παιχνιδιού. Τα και εσύ που λούπα στις θεσινοί παίχτες είναι στον πάγκο πάντως ποτέ. Α, ούτε που λούπα στις πέσει. Ούτε που λούπα στις πέσει. Σκιαμάκες βολές, άστοχη η πρώτη. Παραμένει το 16-22. Μάλιστα. Αν καταφέρουν να πάρουν την πρόκληση μπλε, η γαλάζια για την ακρίβεια. Παραμένει το 16-22. Στον πάγκο. Βέβαια με τα σώματα στο πάγκο ένα τα λέμε όλα. Θα πάρει και πάλι την μπάλα, θα το κουμπονίσει από τα 8. Την παραφέρα από τη στόχο. Και ο Μάκης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Το κουβέλι στον Θεοφάνη. Ο Μάκης για 3. Ούτε αυτός. Ούτε στο πιλετικό. Πάει μέχρι μέσα. Ο Μάκης σε νέο επιθετικό. Θα πάρει το φάουλ. Θα γίνει και ο Μάκης για 2. Ελεύθερες βολές. Με την ευκαιρία να ρίξει, εφόσον έχει στοχίσει και στις δύο διαφορά στους 4. Έψω. 17-22, μία στις 3. Άστοχη, η δεύτερη Ταστόπουλος. Πλησιάζουν ξανά στους 3 οι γηπεδούχοι. Λέρης για 2, μπάλα στο σίδερο. Ο Γρηγόρης προσπάθησε να μαζέψει το αμυντικό, δεν τα κατάφερε, δεν συγκράτησε ποτέ την μπάλα. Ο Κασόπουλος έχασε ένα σούτ από αυτά που τα έχει. Θα παραμείνει 5-35. Τι ακριβώς ωραίες, για ποιο λόγο σταμάτησε. Έχουμε μια μικρή διακοπή. Για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκει το Γρηγόρης. Όλα είναι καλά. Έχουμε και αλλαγές. Το νούμερο 21, ο Χαρδανιάς, θα δεκάσει το Παργέ. Και Ζαμπάρας. Και ο Ζαμπάρας. Τον ακολουθεί. Και Καρβελάς εκτός αγώνα. Θα πάρουν σε απαιτούμενες ανάσες για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Thank you.
Αλλαγής για 3-45 μοίρες, ούτε τώρα. Πρέπει να βρει ψυχολογία έξω από τη γραμμή. Δεν τα έχει καταφέρει μέχρι στιγμής. Ο Καταργής από τον Μύθι. Την μπάλα από ποιον? Από το Χαρδαλιά. Από τα χέρια του Χαρδαλιά, λέω. Ωραία. Νέα επίθεση. Και νέα προϋπόθεση για μείωση του σκορ. Σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτά των τριών πρώτων. Κουβέλης μειώνει στον ένα. Θα τον κάνουν λοιπόν οι Ερυθρόλευκοι. Για κυρίως Κουβέλη 21-22. Θα μειώσουν. Σόπουλος, ο οποίος έχει σοφάσει σε αυτές τις τελευταίες επιθέσεις. Καταλιάς δεν θα καταφέρει να τελειώσει τη φάση. Καλωμένος θα διασκήσει το κήπεδο κατά μέτωπο με τον Καλάθι και θα βάλει μπροστά την ομάδα του για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. 23-22. 7-0 το σέρι, 16-22 ήτανε. Ναι. Μετά το αρχικό 2-0. Δεύτερη φορά για προβάδισμα, 23-22 από 16-22 Βαντελή, έχεις απόλυτο δίκιο. Τρέχουν ένα μικρό σερί, 7-0, θα αναπάτη την πόντη. Θα έχουν την ευκαιρία να τους αυξήσουν, πως θα ευσταθήσουν, είσαι σε 2 ή σε 3 πόντους. Βίγκο για 3 εκείνος, airball. Πρόλαβε Κουβέλης για 3, άστοχος, ξανά Θεοφάνης. Παίζουν βόλια τώρα σε αυτές τις τελευταίες καρδιές. Κάτω από την αντίπαλη ρακέτα. Ουσιαστικά κυκά σώσανε μια σκοτωμένη πάσα. Κάσοβουλος θα πάρει το φάουλ. Ήταν μόλις το, αν δεν κάνω λάθος, δεύτερο ομαδικό. Δεύτερο ομαδικό. 4 έχουν φιλοξενούμενοι. Από το επόμενο οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν δικαίωμα να βαρέσουν βολές. Καρδαλιά ουσιαστικά θα λέγαμε ότι μοιάζει με το πεταχτάρι του Φιλέζη το σπίτι του, αλλά αυτός παραπέταξε την μπάλα. Σε δεύτερο σερί καλάθι και 25-22 στο συν 3, πάμε σε ένα time out, 3 και 3 για το τέλος του πρώτου μηχρόνου. Με τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου μηχρόνου, 25-22 επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Έχει κολλήσει λίγο τώρα, 22 πρώτους, έχει 9-0 σερί. Εμπόριο Αρμάνι. Από 16-22. Πάει προς τα μέσα, κερδίζει το φάουλ από τον Παλωμένο. Δύο βολές. Πάει και την ευκαιρία να σπάσει. Να ξεκολλήσει ομάδα το 22. Να σπάσει αυτό το 9-0 σερί. Το οποίο έχει φέρει σε θέση οδηγού τους Ερυθρόλευκους. Έστωση η πρώτη, 25-23, 3 στις 3 βολές για τον Τασόπουλο. Δεύτερη βολή, εύστοχη και αυτή, 25-24, το παιχνίδι στον πόντο. Οδεύουμε σιγά σιγά προς το τέλος του πρώτου μηχρόνου. 2:30 για το τέλος. Πρέπει το να σημαίνει η αναμέτρηση και όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Στο παιχνίδι, που από ό,τι φαίνεται, αυτές τις λεπτομέρειες. Καταργής, θα τελειώσει το ριμπάντ από ποιον. Βρίσκει σκόκκινη η μπάλα. Θα μετρήσει, λέω ρε. 27-24 στο συν 3 και θα έχουν την ευκαιρία να στείλουν τη διαφορά στους 4. Δεν θα τα καταφέρει ο Παλωμένος. Καρδαλιάς.
ήταν ο νικητής στο rebound, οπότε επίθεση για το ΤΕ. Καταγής, δύσκολες πάσεις αυτές, δεν περνάνε. Αλλά περνάει εκτός τελικής γραμμής, ξανά για την Μπόριο Αρμάνι, 1,5 λεπτό πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Θεοφάνης έμεινε ξεμαρκάριστος, επιθετικό φάουλ όμως. Αστόχησε στο νωρίτερα, είχαμε επιθετικό φάουλ. Ευχαριστώ στο τριών πόντων άστοχο. Θεοφάνης μαζεύει το rebound, μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό του ημιχρόνου, επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι. Με κουβέλι. Ο Σνίκος είναι κοντά, κλέβει όμως εκεί ο Τασόπουλος. Ο Τασόπουλος ο οποίος τρέχει στον ευνηδιασμό, ευστοχή ο Τασόπουλος. 27-26, ξανά το μάτς στον πόντο. Λογικά οι δύο ομάδες έχουν από μία επίθεση στο τέλος του ημιχρόνου. Σίγουρα δύο κατοχές, παίρνει δύο κατοχών, αυτό είναι δεδομένο. 25 δευτερόλεπτα τα 10. Ανοίγουν σε ερυθρόλεπτους, πάνε και σε μια γρήγορη επίθεση. Διακρίνεται ο Φάνης. Όλη η επίθεση είναι για το ΤΕ. Και τελευταία ευκαιρία να κλείσουμε το ημίχρονο με υπέρ του σκορ. Τασόπουλος για το Ζαμπάρα κάτω από το καλάθι. Ο Ζαμπάρας αστόχησε σε πέναλτι. Παραμένει το 27-26. Είναι και το σκορ ημιχρόνου. Τρίτο δεκάλεπτο, 27-26. Κυπεδούχη στην πρώτη επίθεση. Κουβέλης για τρεις. Άστοχος ο Τασόπουλος στο πρώτο rebound του δευτέρου ημιχρόνου. Τασόπουλος ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα. Εντάξει, είναι δεδομένο ότι θα πάρει πρωτοβουλίες. Παίρνει και το σούτα στο χ. Αστόχησε από κοντά βέβαια, έχασε την ευκαιρία να δώσει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα στην ομάδα του Παστού του ενός πόντου. Δεν θα παράτησε όμως, βρέθηκε πίσω, ανήκοψε την μπάλα. Σαν να μην συνήθει ποτέ, και έτσι πρέπει να γίνεται. Αστόχησε σε αυτή την επίθεση. Σκαμάκης φτάνει κοντά στο χ, ο Λέρης είναι ο κερδισμένος τελικά. Αλλά μπήκε και βγήκε, ίδιο αποτέλεσμα όμως, δύο πόντοι έρχονται από το επιθετικό rebound του Τασόπουλου, ο οποίος ξαναδίνει προβάδισμα στην ομάδα του ΤΕ με 27-28. Ο Σβίγκος κοντά στο καλάθι, πολύ καλή πάσα, ο Θεοφάνης αστοχή όμως σε δύο προσπάθειες. Νομίζω ότι ο Σβίγκος θα κάνει να του μιλήσει καμιά εβδομάδα του Θεοφάνη που του χάλασε την ασίστ. Περνάει αυτή στα στιγμιότυπα. Περνάει αυτή στα στιγμιότυπα. Θα την περάσουμε, ναι, θα την περάσουμε. Ένα σβίκο τον έχουμε, Δεν το χαλάσουμε κάτι. 7.42, πάντα 27-28, στο συν 1. Ο Τασόπουλος και η παρέα του. Ζαμάκης για 3.
Μπάλα στο σίδερο, Πασόπουλο στο rebound. Κολέρης περιμένει στη γωνία. Πασόπουλος έχει μαζέψει δύο πάνω του. Κάποιος θα βρεθεί μόνος του. Ρεζοφέρος 27-31, προβάδισμα 4 πόντων για την ομάδα του ΤΕΕ με μικρό σερί 5-0. Διαχειρός Κυλίου Ζαμπάρα. 27-26, έχει δίκιο Παντελής, έγινε 27-31. Ο Βέλης δεν απαντάει στο σουτ τριών πόντων, ζητάει αλλαγή ο Ζήμπος. Τον σκάσανε τον άνθρωπο. Για να δούμε. Οι υπόλοιποι. Έβγαλε δύο πάσες, είπαμε θα περάσουμε μέσα στα στατιστικά γιατί είναι 7 και ερυθρόλευκο. Έτσι κι αλλιώς δηλαδή ήταν μέσα. Ναι, εμείς θα το περνάμε έτσι κανείς εσύ που έχετε ελεύθερα από εμάς. Είναι δεδομένο αυτό. Λοιπόν, πρώτη εμφάνιση στο τουρνουά ετοιμάζεται να κάνει ο Γιάννο Κώστας. Σβίκος του τριών πόντων, όχι. Ο Λέρης μαζεύει το rebound. Καταγής. Εξοχή. Με τη βοήθεια της Στεφάνης και time out. Καθώς το σκορ είναι στο 27-33, ξαναπαίρνει το μεγαλύτερο προβάδισμα αυτό των 6 πόντων η ομάδα του ΤΕ. Επιστρέφουμε, 27-33 η ομάδα του ΤΕ. Time out είχαν οι γηπεδούχοι, οι οποίοι είναι στην επίθεση με τον Τσιαμάκη. Ο Τσιαμάκης πηγαίνει προς τα μέσα, ευστοχή, 29-33 μειώνει στους 4. Ο Ντίνος Τσιαμάκης, νέα επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Πασόπουλος για τρεις, είναι άστοχος. Παρομένως βρίσκει στον ευκαιριασμό του Κουπέλια στο χείο για να κόσταση. Ανανεώνει αυτή την επίθεση. Διαμάτης πάει προς τα μέσα, κάνει βήματα. Μπερδεύτηκε εκεί, έκανε βήματα. Χωρίς αποτέλεσμα το τρίποντο. Δεν βρήκε ούτε Στεφάνη, αλλαγή ο Καρβελάς. Λοιπόν, έχει σκάσει ένα προβάδισμα 6 πόντων, στο οποίο απαντήσαν οι εμποροί και μείωσαν στους 4. 29-33 είναι τώρα το σκορ. 3-27 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Σκαμάκης κέρδισε το φάουλ. Έχει αλλάξει το προβάδισμα. Ήταν η τέταρτη φορά που έγινε αυτό. Γύρισαν οι ερυθρόλευκοι μπροστά. Στην γαλάζι. Και να είμαστε εδώ στο συν 4, είτε. Μπράβο, Χρήστο, μπράβο! Μειώσουν στην 2 οι υπερδούχοι. Μπράβο! 31-33. Το πρώτο καλάθι είναι ο Γιάννου Κώστας. Στο πέντε με πάλι! Το καλάθι του ψηλού. Μέσα! Τασόπουλος για τον καταγήσου τριών πόντων. Είναι άστοχο. Παραμένει στο 31-33 και επίθεση με δυνατότητα να ισοφαρίσουν ή ακόμα και να περάσουν μπροστά οι γηπεδούχοι ξανά στο μάτς. Κουβέλης πάει προς τα μέσα, αστοχή ο Κουβέλης στα σόπου. Καθαρίζει το ριμπότ και κερδίζει και το φάουλ. Το Τιαμάγκη, ναι, ναι. Η αλλαγή στη γραμματεία. Λοιπόν,
πάλι τα δύο μπορεί να πάρει. Πρώτο φάουλ σε αυτή την περίοδο. Είναι χαρακτηριστικό αυτού του παιχνιδιού, ειδικά την πλευρά των Ελευθερωτών. Τασόπουλος από τον Γιαννοκώστα. Μόλις το πρώτο. Σε αγώνα ντέρμπι σε μηδελικό και να κάνει το πρώτο σωματικό 2 και 12 πριν τελειώσει η περίοδος. Σίγουρα δεν πέφτουνε κορνιά, δεν βλέπουν να μην μου καρδίκες. Όχι, άστομο. Παραμένει το 31-33. Ίσως να είναι επηρεασμένοι από την κούραση. Η αποστολή ήταν μεγάλη, ειδικά η εμπόριο Αρμάνι. Έχει παίξει 45 λεπτά. Λίγε τον αγώνα. Αφού στέκεται αστοχή και αν ο Κώστας με καρβελά διεκδικούν παλωμένο θέλει και κερδισμένο. Και ξανά ο Δίκος τώρα με τον Καρβελά, δύσκολη πάσα εκεί. Περνάει ο Λέρης, βγαίνει στον εφηλιασμό, σταματάει, περιμένει, πάει σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα του ΤΕ. Ο Γαρδίκης έψαξε να βρει τον Τασόπουλο, δεν είχε καταλάβει την πρόθεση ο συμπαίκτης του και ο Κουβέλης τον εφηλιασμό ισοφαρίζει 33-33, ένα λεπτό πριν τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Ισοπαλία ξανά στο μάτς. Ο Καταγής να σούτω. Ο Καρβελάς μαζεύει όμως από κοντά. Αστοχής αυτή την επίθεση. Ο Σπίγος προσπαθεί να βγάλει στο μπαλωμένο. Κάπου τελειώνει το γήπεδο. 38 δευτερόλεπτα. Η λογική λέει δύο επιθέσεις. Να το δούμε. Όχι, ο Τασόπουλος κάνει γρήγορη επίθεση, αστοχή. Θα μείνει όμως λίγος χρόνος για την ομάδα του ΚΙΤΕ. Στην τελευταία επίθεση της Μπόριο Αρμάνι. Ο Κουβέλης είναι ο οργανωτής. Έχει κολλήσει λίγο η επίθεση. Μένει με 5 δευτερόλεπτα, κερδισμένο φαουλ. Είχανε φαουλ να δώσουν να δώσει η ομάδα του ΤΕ. Υπάρχει φάουλ χαμηλά και ουσιαστικά έχουν τελειώσει και τα πάντα. Και τέταρτο φάουλ από τον Καρβελά στη φάση αυτή. Το 9, οπότε 3 φαουλ έχει ο Καρβελάς, δεν είναι το τέταρτο αυτό. Και επίθεση ενός δευτερολέπτου με την Μπόριο Αρμάνι. Μια πάσα είναι και ένα γρήγορο σουτ που Κουβέλης δεν πρόλαβε, δεν ευστόχησε κιόλας στην προσπάθεια που πήρε, οπότε στην απόλυτη ισορροπία το μάτς στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ξεκίνημα τετάρτου δεκαλέπτου στην απόλυτη ισορροπία. Οι δύο ομάδες 33-33, πρώτη επίθεση για την ομάδα του ΤΕ. Ασόπουλος του τριών πόντων είναι άστοχος στην μπάλα. Καταλήγει εκτός τελικής γραμμής. Πρώτη επίθεση στο τέταρτο δεκάλεπτο για τους γηπεδούχους, για την Εμπόριο Αρμάνι.
Θεοφάνης στο πρώτο σούτ, είναι άστοχος ο Θεοφάνης. Μπαουτ στη μάχη ανάμεσα στα δύο ευτάρια το παίρνει ο Ζαμπάρας. Ο Ζαμπάρας που κερδίζει και το φάουλ στην φάση αυτή από τον Σβίδο. Ο Λέρης πάει προς τα μέσα. Άτσαλο το τελείωμα στο rebound του Μουσικασόπουλος. Πετυχαίνει το καλάθι, κερδίζει και το φάουλ. Φάουλ από τον μπαλωμένο στη φάση αυτή. Προβάδισμα 2 πόντων για το ΤΕ. Και ευκαιρία πάρει και προβάδισμα 3 πόντων αν ευστοχίσει στη βολή ο Τασόπουλος. Δεν κάνει λάθος, 36-33 για την ομάδα του ΤΕΕ που είναι φιλοξενούμενη σε αυτόν τον πρώτο ημιτελικό. Και λίγο κερδισμένο φάουλ από τον Ζαμπάρα. Πάλι χαμηλά στη φάση αυτή, επαναφορά κάτω το καλάθι. Με τον Σβίκο. Μάγκες. Θα το κάνει, όχι. Δεν σκυπάζα στο Θεοφάνη. Ο Θεοφάνης αστοχή από κοντά, ο Σβίκος πήρε το rebound, κέρδισε το φάουλ. Δεν πέτυχε το καλάθι στην προσπάθεια του αυτή. Το 33-36 παραμένει όμως. Υπάρχουν δύο βολές. Πρώτη βολή για το Σβίγκο είναι άστοχη, παραμένει το 33-36. Εύστοχο στη δεύτερη, 34-36. Βασόπουλος παίρνει το σκρίν από το Χαρδαλιά, πάει προς τα μέσα, κερδισμένο φάουλ από τον Τσικαμάκη. Επαναφορά κάτω το καλάθι με τον καταγή για τον Τασόπουλο. Βασόπουλος παίρνει το σκρίν από τον Χαρδαλιά, μένει ξεμαρκάριστος, αστοχή. Ο Σβίγκος κατεβάζει το rebound και την μπάλα αλλάζοντας με τον Τσικαμάκη. Πάει προς τα μέσα, κάνει την μπάλα τον καταγή με φάουλ, λέει ο διαιτητής. Φάουλ που έκανε ο Χαρδαλιάς. Τρίτο φάουλ για το Χαρδαλιά στη φάση αυτή. Έχουμε παίξει το πρώτο δίλεπτο στο τέταρτο δεκάλεπτο, 34-36. Ο Τσικαμάκης με το Χαρδαλιά, νέο φάουλ στην φάση αυτή. Να παίξει ο Χαρδαλιάς, κάνει το τέταρτο φάουλ στη θέση του Μπένιου Καρβελάς. Επαναφορά με τον Τσικαμάκη για τον μπαλωμένο. Ο Τσικαμάκης είναι εκεί με τον Καρβελέα, περνάει προς τα μέσα, ευστοχή ο Τσικαμάκης ισοφαρίζει. Νέα ισοπαλία στο παιχνίδι, 36-36.
Σταυρόπουλος παίρνει ένα screen εκεί αστοχή στο σουτ τριών πόντων που επιχείρησε και επίθεση για τους γηπεδούχους με το μάτς στην ισοπαλία με τον Παλωμένο. Ο Παλωμένος κάνει βήματα στην φάση αυτή να πάρει μόνος του την προσπάθεια, περιδεύτηκε εκεί και το 36-36 παρέμεινε. Ο Λέρης παίρνει το σουτ τριών πόντων, αστοχή ο Λέρης, ο Καρβελάς μαζεύει, χάνει όμως την μπάλα ζητώντας και φάουλ. Παλωμένο σε σουτ τριών πόντων, αστοχή ο Στίκος στο rebound, χάνει την μπάλα, προλαβαίνει ο Καταγής και προσπάθει να βγουν στον εθνιδιασμό, οι φιλοξενούμενοι κέρδιζουν φάουλ. Αλλαγή για την Μπόρε Αρμάν, είναι κουβέλη στη θέση του Μπαλωμένου και επαναφορά με το Λέρι για το Ζαμπάρα για το ΤΕ. Καρβελάς από το ύψος περίπου των ελευθέρων πολλών, είναι εύστοχος ο Καρβελάς, νέο προβάδισμα για την ομάδα του ΤΕ, 36-38. Προσπάθησε να μπει προς τα μέσα, χαμηλά το φάουλ. Και δύο βολές για τον Γρηγόρη Κουβέλη. Δεν μέτρησε το καλάθι, το φάουλ δόθηκε χαμηλά. Παραμένει λοιπόν το 36-38, δικαίωμα για δύο βολές τον Γρηγόρη Κουβέλη. Εύστοχη η πρώτη, μειώνει στον πόντο, 37-38, και έχει την ευκαιρία να φέρει ξανά στην ισοπαλία το παιχνίδι με τη δεύτερη βόλη, το κάνει 38-38. Κάνει το σουτ δύο πόντων, είναι άστοχος, ο Καρβελάς διεκδικεί το rebound, η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Καταγή, αυτός για τον Τασόπουλο, είναι ξεμαρκάριστος, ευστοχή σε σουτ τριών πόντων ο Τασόπουλος, 38-41, νέο προβάδισμα για την ομάδα του ΤΕ, περίπου στο πεντάλεπτο του τέταρτου δεκαλέπτου. Σκιαμάκης με Καρβελά. Σκιαμάκης κλείνεται, βρίσκει όμως τρόπο να περάσει και να πετύχει ένα πολύ όμορφο καλάθι, μειώνοντας σε 40-41. Τασόπουλος πάει προς τα μέσα, ευστοχή ο Τασόπουλος και σε αυτή την επίθεση, 5 συνεχόμενοι πόντοι από τον Τασόπουλο και το σκορ στο 40-43. Ψάχνουν απάντηση οι γηπεδούχοι για να δούμε, ο Σκαμάκης ευστοχής εσού τριών πόντων, ισοφαρίζει, νέα ισοπαλία στο παιχνίδι στους 43 πόντους. Τασόπουλος και αυτός εύστοχος εσούτ τριών πόντων, δεύτερος αυτή την περίοδο για τον Τασόπουλο, 43-46 το σκορ, 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. Θεοφάνης είναι και αυτός ξεμαρκάριστος, αστοχή σε εσούτ τριών πόντων, ο Σβίκος παίρνει το ριμπόντ, αλλοιώνει την προσπάθειά του εκεί από τον Τασόπουλο. Κερδίζει φάουλ από το Σβίγκο. Συμπληρωμένα τα ομαδικά και για τους γηπεδούχους, οπότε ο Λέρης πηγαίνει για δύο βολές.
από το τρίτο φάουλ του Σβίγκου. Πρώτη βολή για τον Λέρι. Είναι άστοχη, παραμένει το 43-46. Δεύτερη βολή. Άστοχη και αυτή. Με επίθεση για την ομάδα, για την Εμπόριο Αρμάνι με τον Κουβέλη. Κάτω από το καλάθι μπάλα στο Σβίγκο. Σβίγκο σε στοχή. Μειώνει στον πόντο 45-46. Λέρης για τον Τασόπουλο. Τασόπουλος είναι κλεισμένος από τον Θεοφάνη. Κλείνεται από τρεις τελικά. Καρβελάς δεν προλαβαίνει, ο χρόνος τελειώνει. Παραμένει το 45-46. Αλλαγή στο μάτς 2:54 πριν το τέλος του αγώνα. Ο μπαλωμένος στη θέση του Τσιρόνι. Και επίθεση με τον επαναφορά με τον Κουβέλη για το Θεοφάνη. Ο Κουβέλης τελικά οργανώνει και αυτή την επίθεση. Μέση απόσταση, αστοχή. Παίρνει το ριμπάουντ ο Τασόπουλος και προσπαθεί να βγει στον ευνηδιασμό. Δίνει στο Λέρι, όμορφο καλάθι από το Λέρι. 45-48, προβάδισμα ξανά τριών πόντων για την ομάδα του ΠΕ. Σκαμάκης προσπαθεί σε ζου τριών πόντων, αστοχή. Ο Τασόπουλος παίρνει και το ριμπάουντ στη φάση αυτή. Αλλάζει με τον Καταγιά, αυτός για τον Λέρι. Ο Λέρις πήγε το χρόνο αλλά δεν σούταρε. Και λάθος πάσα τους φιλοξενούμενος κλέψιμο από τον Τσιαμάκη. Δίνει στον Σβίγκο το μάτς ξανά στο πόντο. 47-48, 1:45 πριν το τέλος. Και time out από την ομάδα του ΤΕ. Επιστρέφουμε το time out 47-48, επίθεση 24. Έχουμε λιγότερο από 2 λεπτά στο παιχνίδι, επίθεση 24 επέλεξαν οι φιλοξενούμενοι. Τασόπουλος έχει αρκετή ώρα την μπάλα στα χέρια του, αυτός θα πάρει και την επίθεση. Αστοχή σε σούτ 3 πόντων, ο παλωμένος μαζεύει το rebound. Κλέβει την μπάλα εδώ, βγαίνει στον ευνηδιασμό, αστοχή από κοντά υπό την πίεση του μπαλωμένου και στο τελευταίο λεπτό μπαίνουμε με τις δύο ομάδες να είναι σε διαφορά ενός πόντου. Προβάδισμα για την ομάδα του ΠΕ, επίθεση για την Εμπόριο Αρμάνι με τον Τσιαμάκη. Ο Τσιαμάκης κλείνεται, βρίσκει πάσα στο τρίτο. Προβάδισμα για τους γηπεδούχους 50-48, μετά από αρκετή ώρα προβάδισμα για τους μπόρους με τα χρονικά περιθώρια όμως να στενεύουν, καθώς μένουν λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ο Τασόπουλος δεν απαντάει, ο Σβίγκος παίρνει το rebound, μένουν 20 δευτερόλεπτα. Ζαμπάρας με τον Κουβέλη, ο Ζαμπάρας κάνει φόλ για να στείλει τον Γρηγόρη Κουβέλη στη γραμμή των βολών. 18 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα, 50-48. Δύο βολές για τον Κουβέλη. Έχουν ζητήσει οι άνθρωποι του ΤΕ αν μπει η δεύτερη βολή να υπάρξει time out. Κουβέλη στην πρώτη. Είναι εύστοχος, 51-48, προβάδισμα 3 πόντων για την Εμπόριο Αρμάνι. Άστοχη δεύτερη, να δούμε την επίθεση αυτή και αν θα γίνει φάουλ πάνω στον Τασόπουλο ή όχι. Ο Τασόπουλος τελικά μπερδεύεται, ευκαιρία του ΤΕΕ να επιτεθεί
και να μειώσει δεν είχε αποτέλεσμα στην περίπτωση αυτή. 13 δευτερόλεπτα ο Σβίκος. Ο Σβίκος κερδίζει φάουλ από τον Λέδη, θα πάει για δύο βολές. 10 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Αν ευστοχίσει έστω και σε μία ο Σβίκος, μετά τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τους φιλοξενούμενους. Πρώτη βολή για το Σβίγκο. Εύστοχη. 52-48. Νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα χάσουμε την πρόκριση στον τελικό. Οι γηπεδούχοι. Άστοχη. Δεύτερη ο Βασόπουλος παίρνει το ριμπάουντ. Γρήγορα για το Λέρι. Λέρι σουτάρει από μακριά για τρεις. Αστοχή. Ουσιαστικά τα πάντα τελείωσαν εδώ. Στα χέρια του Τσιαμάτη μπάλα, ο χρόνος τελειώνει στον τελικό. Η εμπόριο Αρμάνι κερδίζοντας με 52-48 στον πρώτο ημιτελικό την ομάδα του ΤΕ. Τέλος του αγώνα στο σημείο αυτό, σε λίγο ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης.